Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Ούγκα Challenge. Κοντά μου μια γυναίκα που εκτιμώ πολύ. Η πρώτη στάρ Ελλάς. Επιχειρηματίας, μητέρα και παρουσιάστρια. Τζέλη Παλατσινού. Μισό λεπτό, θα πάει το κινητό ένα λεπτό. Θα σε πάρω εγώ σε λίγο, φιλιά, γεια, γεια. Ποιος ήταν? Ο Σπύρος. Ο Σπύρος Χαριτάτος. Όχι, ο Σπύρος ο Σαβίνος. Ποιος είναι αυτός, δεν πιστεύω να τα έχετε. Δεν μπορώ τώρα να σου πω. Η δοκιμασία είναι να διαβάζεις ποιήση. Ναι. Είσαι έτοιμη να απαγγείλεις? Είμαι έτοιμη να απαγγείλω. Τι θα ακούσουμε? Πάρα πολύ. Είσαι έτοιμος? Ναι, ωραίο μπούς. Ο τίτλος, για σένα το βάλα, το αγόρασα πρόσφατα. Ο τίτλος είναι, πώς ξέρουμε. Σ' ακούω. Εγώ δεν είμαι μόνο αυτός που ξέρεις. Μπράβο. Λοιπόν, είναι του Τίτου Πατρικίου. Α, και είναι. Διαβάζω πολύ Πατρικίου εγώ. Εγώ πολύ, πολύ πριν το φαγητό, δηλαδή, αν δεν, ένα Πατρίκιο δεν διαβάσω, δεν μπορώ, δεν έχω όρεξη. Και πολύ καλά κάνεις, μου λέει. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι μόνο αυτός που βλέπεις. Δεν είμαι μόνο αυτός που ξέρεις. Δεν είμαι μόνο αυτός που θα έπρεπε να μάθεις. Είμαι αυτός, 3-0. Κάθε επικράτεια και κάθε επιφάνεια της σάρκας μου, κάπου τη χρωστάω. Αν σ' αγγίξω με την άκρη του δαχτύλου μου, σ' αγγίζουν εκατομμύρια άνθρωποι. Α, τώρα που το πεις αυτό. Αν σου μιλήσει μια λέξη μου, είναι σαν να σου μιλάνε εκατομμύρια άνθρωποι. Γαργαλιέται ο Κωστόπουλος. Τι έχεις κάνει και έχεις κάνει πολλή δουλειά, ε. Έχεις να με δεις καιρό. Για πες. Τι στο Τζόι που κάθεστε και παίρνεις τις συνεντεύξεις. Που κάθεστε σαν κρουασάν που κάθεστε. Ναι. Μια οκλαδόν, μια... δεν έχεις πιαστεί ποτέ, δεν έχει μουδιάσει το χέρι σου. Έχω πάθει μια κράπα στο πόδι μια φορά, αλλά το διαχειρίστηκα. Με ποιον καλεσμένο σου έχεις μουδιάσει πολύ? Με την Άντζη, όταν μιλάγαμε για σένα. Μεγάλο πρόβλημα. Εκείνη πάει τηλέφωνο. Ναι, ρε, σήκωσε το σύντομο πράγμα. Τι είναι, πώς είμαστε στην τηλεόραση. Αγάπη, να σε πάρω σε λίγο. Γεια, γεια. Ποια είναι η Λούση Γεωργιανή? Δεν μπορώ να σου πω. Έχεις υποστεί ποτέ bullying επειδή ήσουν η γυναίκα του Πέτρου Κωστόπουλου? Μπορεί. Θα έπαιζε τζέγκα με τη Μαρίνα Τιμπούπου? Εννοείται, και είμαι πάρα πολύ καλή και θα την κέρδιζα. Γυμνές. Αυτό για μένα. Αν θα παίζαμε γυμνές τζέγκα. Είναι μια καλή ιδέα. Έχεις παίξει οποιοδήποτε τραπέζιο γυμνή? Σε βλαμμένο. Σου έχουν προσφέρει ποτέ λεφτά για σεξ? Όχι. Ναι. Ναι, όχι. Θα πήρες τιμολόγιο? Μπροστά. Τι είσαι, ο καινούριος αυτός που έχουν βάλει στο ΣΔΟΕ? Θα ξανά έκανες εκπομπή με τον Πέτρο? Όχι, σύριαλ. Μας έχουν κάνει πρώτες για ένα σύριαλ. Γιατί τον χωρίς τον άνθρωπο? Σε νοιάζει, παιδάκι μου, τώρα αυτά θα πούμε. Άλλα δεν είπαμε, θα πούμε. Ότι είναι άθλια ψυχολογικά. Μου στέλνει μηνύματα, μου βάζει καρά. Στο τηλέφωνο. Καρά αποκλείται να σου βάζει. Είναι σε. Είναι χάλια. Τρώει το μισό μπομφιλέτ, το Black Angus, το... ούτε να το δει. Όχι, από όρεξη είναι μια χαρά, πίστεψέ με. Τρώει τελειά. Αν έκανες πλαστική στον Πέτρο Κωστόπουλο, πού θα την έκανες? Θα του έβαζα μαλλιά. Ποια πιστεύεις ότι ήταν η χειρότερη στα Ελλάδα που έχει περάσει? Δεν τη θυμάμαι, γιατί ήταν η χειρότερη. Ψήφιζες Νονιδούνια? Όχι. 2 ώρες, όχι, 5 ώρες ταξίδι με τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Να ακούς Παντελή Παντελίδη. Αποκλείεται. Περίμενε. Ούτε με σφαίρες. Το προτιμάς αυτό? Τι να στείλεις ένα μήνυμα στη Δεσποινά Βανδία να τα πείτε το βράδυ? Εννοείται ότι θα στείλω ένα μήνυμα στο Δεσποινάκι. Τι θες, παιδάκι μου, από το ψαρωτικό που κάνεις? Θα ζητήσω συγγνώμη. Για πιο απ' όλα. Α, μπράβο. Θα έκανες κάτι με την Ελένη Μενεγάκη, θα φασονώσουν, α? Παιδιά, είναι βλαμμένο αυτό, ε. Τελείως όμως, το έχει χάσει. Θα το αποφύγεις, ε. Ανίτα Πάνια, Βίκη Χατζηβα... Α, το σκέφτεσαι, σ' αρέσει. Πού θα τη φύλαγες την Ελένη? Ξεκινούσατε να φασώνεστε. Και εγώ εκεί. Ανίτα Πάνια, Βίκη Χατζηβασιλείου και Πέτρος Κωστόπουλος. Σε πιανού την εκπομπή δεν θα πήγαινες? Θες στην πάυση να βάλουμε μια επανάληψη ρετυρέ? Που έχει γίνει εκεί, χαμός, ε. Τι διάλο, Κρίστη, φέρεις ένα φαινιστή. Στα παρατράγουδα θα πήγαινα, γιατί νομίζω ότι είμαι καλύτερη από όλους που έχει καλέσει. Ως παρατράγουδο. Με ποιον από τους περσινούς συνεργάτες δεν μιλάς? Με όλους. Δεν μιλάς? Σπίθα, αυτή δεν έχει αλλάξει καθόλου. Με όλους μιλάω, παιδί μου. Αν έβρισκες στο σιρτάρι του γιού σου τσόντες, τσιγάρα και μια αφίσα τριαντάφυλλου. Θα έλεγα το παιδί πάει καλά. Ο τριαντάφυλλος δεν μου αρέσει το τελευταίο. Παπάρα έχεις κάνει, παπάρα. Πολλές παπάρες, χωριάτικη σαλάτα με ρίγανη. Τρελές. Θα έκανες παπάρα στον Όμπου? Ναι, θα έκανα. Έχω κάνει παπάρα στον Όμπου. Τορκίζομαι. Αλήθεια σου λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις.
Μπορείς να συνεχίσεις να απαντήσεις. Δημήτρη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι καλά? Αρκετά καλά. Άμα φύγει αυτός από πίσω μου, μόνο αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Έφυγε. Όχι. Άρα και εσύ τον βλέπεις. Χειρότερα είσαι. Θέλω να διαβάσεις τον τελευταίο στίχο και να προκαλέσεις όποιον θες να υποστεί το επόμενο Ούγκα Challenge. Παιδιά, το έχετε δει αυτό? Είμαι. Απόδειξη πειρές. Είμαι ό,τι πρέπει να γίνω. Γύρω μου οι φίλοι απαιτούν οι εχθροί. Απαγορεύουν. Μην με γυρέψεις αλλού. Μονάχα εδώ να με γυρέψεις. Μονάχα σε μένα. Λοιπόν, παρακαλώ να κοιτάξεις την κάμερά σου και να προκαλέσεις τον επόμενο που θα υποστεί το Ούγκα Challenge. Προκαλώ τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να κάνει ένα υπέροχο πορτρέτο στον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Σταματίνα, ήρθε η ώρα να δείξεις τις ζωγραφικές σου ικανότητες, προφίλ και αμφάς. Άστο ρε μ***, είναι φάλτσο. Ανέβαινα ρε μ***, για να κάνω τον Boeing.